Έχουμε όμως τη συχνότητα σήμερα τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ένα μεγάλο πανεπιστημιακό δάσκαλο, με το δικό του διακριτό λόγο και διακριτή οπτική. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοίς κόσμος ζητάει εβδομάδες τώρα να σας ακούσει, θεωρώντας ότι τα πράγματα έχουν πάρει μία ταχύτατη τροπή σε αυτό που εσείς περιγράφατε ότι δεν θα είναι κανονικότητα από εδώ και πέρα, αλλά θα είναι μια νέα κανονικότητα, παύλα, πραγματικότητα. Και εδώ τώρα δράτω με τις ευκαιρίες από το σχόλιο του τελευταίου ακροατή. Συζητάγαμε για την επιδημιολογική επιτροπή στη χώρα και τα μέτρα δημόσιας υγείας με έναν συνάδελφό σας πανεπιστημιακό, ο οποίος είπε ότι κατά τη γνώμη μετά από 15 μήνες όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν αποκεντρωθεί, να είναι σε περιφερειακό επίπεδο, να είναι άμεσα ελέγξιμα. Και λέει εδώ ο ακροατής, δεν πρόκειται να γίνει, γιατί το κογκλάβιο στο κέντρο των ακαταδίωκτων θα χάσει την κυριαρχία του. Είναι ένα θέμα που έχετε θέσει εσείς, όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, την περίφημη πόλη κράτος των Αθηνών. Κύριε Σαχίνη, δυστυχώς η σκέψη των Ελλήνων σήμερα είναι πολύ μακριά από αυτό που συγκροτούσε τον ιστορικά αναγνωρίσιμο ελληνικό πολιτισμό. Δεν πάω πίσω για να φέρω πίσω την ελληνική κοινωνία, αλλά για να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι εάν αυτή την αρμοδιότητα, το πολιτικό σύστημα που έχει το κέντρο, θα το μεταφέρουμε στην περιφέρεια, αλλά πώς θα συγκροτηθεί μια νέα σχέση είτε στο κέντρο είτε στην περιφέρεια μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που η πολιτική δεν θα είναι αυτόνομη να κάνει ό,τι της αρέσει και μάλιστα εναντίον της κοινωνίας, αλλά θα αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας. Ο πολιτικός δεν είναι εκεί που είναι για να κάνει ό,τι του αρέσει, αλλά για να λειτουργεί προς το συμφέρον της κοινωνίας και σύμφωνα με τη βούλησή της. Άρα λοιπόν, είτε είναι δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε πρωθυπουργός, εάν πολιτεύεται στρέφοντας την πλάτη στην κοινωνία, ένα και το αυτό είναι. Πρέπει να το καταλάβουμε λοιπόν ότι όταν συνοστιζόμαστε για να τους χορηγήσουμε με την ψήφο μας το ακαταλόγιστο και την απόλυτη αρμοδιότητα, θάβουμε τον εαυτό μας κάτω από την δαμόκλια σπάθη αυτού ο οποίος έπρεπε να υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας, αλλά εμείς του δώσαμε την εξουσιοδότηση να μας στρέψει τα νότα του. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι αυτό, και εάν δεν αντιληφθεί η ελληνική κοινωνία, όλος ο κόσμος πια, όλη η ανθρωπότητα, ότι αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα και ότι την επόμενη μέρα μετά την πανδημία τα πράγματα θα είναι πολύ πιο διαφορετικά, διότι αυτοί που οικοδομούν το μέλλον ελέγχουν και τις κοινωνίες, διότι εμείς τους αφήνουμε αυτή τη δυνατότητα να τις ελέγξουν, διότι εμείς μένουμε απαθείς παρατηρητές και δεν σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον τρόπο που θα ελέγξουμε τα πράγματα. Βεβαίως σε αυτόν που δίνεται την απόλυτη αρμοδιότητα, αυτός θα κάνει και κουμάντο. Κάντε έναν απολογισμό, κύριε Σαχίνη. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω με ονόματα, γιατί δεν μου αρέσει για ένα πολύ απλό λόγο, ότι τα πράγματα κινούνται στην ιστορία και με τους ηγέτες και με τις κοινωνίες. Αλλά έχει σημασία να κάνουμε έναν απολογισμό αυτού του πολιτικού συστήματος που μας κυβερνάει. Κατά τι είναι δημοκρατικό και λέμε ότι έχουμε απώλεια δημοκρατίας, θα μας πάνε τη δημοκρατία στο μεσαίωνα και άλλα τινά, αφού δεν είναι δημοκρατία, γιατί το αποδεχόμαστε? Έχετε κάνει έναν απολογισμό, ο κάθε πολίτης, ποιοι μας κυβερνάνε? Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι ένας που όταν χρειάζεται την ψήφο προσκυνάει τον πολίτη και τον γλύφει πατόκορφα, κυριολεκτικά για να μιλάμε στην καθαρέουσα, όταν ανεβαίνει στην εξουσία του δείχνει το δάχτυλο και τον θεωρεί αντιδραστικό, τον θεωρεί καθυστερημένο, αλλά ο ίδιος που θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό είναι εκείνος που στείνει το αυτί του είτε στον ξένον είτε στα αγκροπούσκουλα
τα οποία υπηρετούν ειδικότερα συμφέροντα και δι' αποδομητικά της κοινωνίας. Έχει ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο του κράτους, μία κυρία η οποία διήλθε τα ανώτατα αξιώματα της δικαστικής αρμοδιότητας, που σημαίνει ότι θα έπρεπε κατά τεκμήριο να είναι γνώστης του νόμου και του σκοπού του νόμου. Είναι η κυρία αυτή που ούσα εκεί έχει κάνει τα μίλια όσα ούσα στην δικαστική εξουσία για να απαλλάξει πολιτικούς και να κάνει διάφορα άλλα. Τώρα μιλάει, προσέξτε, ο πρόεδρος που θα ήταν πρόεδρος όλης της κοινωνίας, όλης της χώρας, αναφέρεται στην τυραννία της πλειοψηφίας. Γράφει σε φύλο που δεν το πιάνει κανείς εύκολα στα χέρια του, για να μην ταλαιρώσει, γράφει εκεί και αρθρογραφεί για να μιλήσει για την τυραννία της πλειοψηφίας. Δηλαδή, πρέπει, θα μας πει η κυρία αυτή, να μας κυβερνάνε εκείνοι τους οποίους ακολουθεί, δηλαδή τα γκροπούσκουλα τα οποία υπηρετούν ειδικότερα συμφέροντα. Αυτή η άποψη για τα πράγματα δηλώνει τι, ότι στο ανώτατο επίπεδο ανεβαίνουν εκείνοι οι οποίοι δεν απειλούν το σύστημα. Δεν κατάλαβε ούτε η κυρία αυτή ούτε άλλοι γιατί βρίσκονται σε αυτή τη θέση, σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι κατεξοχήν νεκρόφιλο, το οποίο διαχειρίζεται όμως με τους όρους της μαεστρίας την καταδολίευση του δημοσίου συμφέροντος και βεβαίως τα συμφέροντα της χώρας και της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, καταγίνονται, θα πω ένα παράδειγμα μόνο, τους δασικούς χάρτες. Καταγίνονται... Επιμένετε, μισό λεπτό κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Επιμένετε συστηματικά το τελευταίο διάστημα, όχι με όρους τεχνοκρατικούς, αλλά πιο ουσιαστικούς, για τους δασικούς χάρτες. Θυμάμαι σε μία τηλεοπτική εκπομπή, η οποία είχε σχέση με βαθιά ζητήματα γεωπολιτικής γεωστρατηγικής, εσείς αναδείξατε ως μείζον θέμα τους δασικούς χάρτες, όχι τυχαία, όχι τεχνοκρατικά, και βλέπω ότι το επαναφέρετε. Προσέξτε λίγο, για να υπάρχει μια χώρα στο χάρτη, στο γεωπολιτικό χάρτη του πλανήτη, πρέπει να είναι βιώσιμη. Για να είναι μια χώρα βιώσιμη, πρέπει να είναι αντιστοιχισμένη σε επίπεδο και πολιτικών, αλλά κυρίως υποδομής ισχύως, άρα και ευημερίας και ελευθερίας της κοινωνίας που υποτίθεται ότι κρατάει στα σύνορά της για να είναι ελεύθερη, πρέπει λοιπόν να είναι βιώσιμη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη χώρα μας είναι όχι μόνο ένα, αλλά είναι το πιο συμβολικό και πολύ ενδιαφέρον. Και δεν θα πω οι δασικοί χάρτες, αλλά το δασικό πρόβλημα. Μισό λεπτό, θα σας ρωτήσω ευθέως για να ανοίξετε τη βεντάλια της σκέψης σας. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από δασικούς χάρτες, από μια τακτοποίηση? Ο καθένας να δηλώνει ό,τι δηλώνει και τελειώσαμε? Όχι. Να υπάρχει ένα χάος, μια ζούγκλα? Όχι, κύριε Σαχίνη. Α. Εκείνο που λέω είναι ότι μέσα από το πρόσχημα του περιβάλλοντος και των δασικών υπηρεσιών και της νομοθεσίας που έχουν αποκρισταλώσει και στο Σύνταγμα, επιχειρούν μάλλον να ερημώσουν τη χώρα. Η Ελλάδα εκαλλιεργείται, η Ήπεθρος, στο 72% σύμφωνα με τις πληροφορίες μου πριν τον πόλεμο. Πρόβλημα περιβάλλοντος και δασών δεν υπήρχε. Σήμερα σε πολλές περιοχές υπερβαίνει το 80-85% η λεγόμενη δασική κάλυψη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν αναγνωρίσουμε ως δάση, και μάλιστα δάση τα οποία είναι εχθρικά προς την κοινωνία, γιατί το δάσος υπάρχει για την κοινωνία. Δεν μας ενδιαφέρει το δάσος στον όποιον Άρη, στον Ποσειδώνα και οπουδήποτε αλλού σε άλλα αστέρια. Μας ενδιαφέρει στη γη. Εάν δεν είναι φιλικό λοιπόν το δάσος, εάν δεν είναι ανεπτυγμένο με παραγωγικούς όρους, δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια δασοκάλυψη, που σημαίνει ότι αφήνεται
ένα 20-25% για να κατοικηθεί, να καλλιεργηθεί και να βιώσει, επιβιώσει η χώρα και η κοινωνία. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και σύσσωμη, όπως ξέρετε, η πολιτική τάξη της χώρας από την επόμενη μέρα της κατοχής και του εμφυλίου καταγίνεται στο να κρατήσει έρημη τη χώρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ισχύει για όλα τα νησιά και για όλη την Ελλάδα. Για την ερήμωση που υπάρχει, που κανείς δεν ενδιαφέρεται. Προσέξτε, η Λευκάδα είχε 45.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο, όπως και αντίστοιχα άλλα νησιά. Σήμερα έχει περί τις 20.000 και με τα βίας και αυτούς τους κρατάει, με τον τουρισμό. Έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος και επομένως οι δασικές υπηρεσίες καταγίνονται στο να καταδιώκουν τους πρώην ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τους εξανάγκασαν όπως και σήμερα 1 εκατομμύριο Έλληνες να εξοριστούν στο εξωτερικό. Εάν θέλουν να επιστρέψουν, δεν τους δίδεται η δυνατότητα. Για ποια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μιλάμε? Εάν μιλήσετε με τους αρμόδιους για να σας πούν σήμερα τι θα γίνουν τα 30, 50, 60, δεν ξέρω πόσα δις θα έρθουν λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ότι όλη η σκέψη τους είναι πώς θα τα μοιραστούν μεταξύ τους μέσα σε έναν περιοριστικό αστικό ιστό, όπου η Αθήνα έχει μεταβληθεί σε πόλη κράτος, η οποία όμως δυναστεύεται από το ίδιο κράτος που δυναστεύεται και η υπόλοιπη χώρα. Είναι ανομαλία μια χώρα με 135.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και να στιβάζεται ο μισός πληθυσμός στην περιορισμένη περιοχή της Αττικής, όχι σε όλη την Αττική. Δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η χώρα. Πρώτον, γιατί δεν σκέφτεται εθνικά με την έννοια της επικράτειας. Δεύτερον, δεν σκέφτεται εθνικά με την έννοια της συνολικής κοινωνίας και την λιμένονται οι διάφοροι συγκατανευσυφάγοι που κινούνται διαχρονικά ανεξαρτήτως κόμματος που είναι στην εξουσία, γύρω από την εξουσία και τη λιμένονται. Αυτό δεν είναι κράτος, κύριε Σαχίνη. Είναι λαιλάτες που διώνουν, λαιλατούν τη χώρα και τις δείχνουν και το δάχτυλο. Αυτό το πολιτικό προσωπικό λοιπόν μας κυβερνάει και το ερώτημα είναι, δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες από αυτούς? Πάρτε έναν έναν να τους αξιολογήσετε, ξέρετε. Δεν θα μιλήσω για τις απεχθείς πραγματικότητες των καταληψιών που μας κυβερνάνε και μας λένε πως είναι και αριστεροί. Θα μιλήσω και για αυτούς που είναι δεξιά. Ποια πολιτική αυτοί οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν για τα εθνικά συμφερόντα τα μείζωνα, αφού την ίδια τη χώρα την έχουν τόσο πολύ αποδυναμώσει που δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του γεωπολιτικού περιβάλλοντος? Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα που θα πρέπει να θέσει κανείς, διότι βρισκόμαστε σήμερα να συζητάμε με την ατζέντα των κυβερνήσεων και των πολιτικών κομμάτων και όχι με την ατζέντα της χώρας. Κύριε Κωτογιώργη, θα σας διακόψω λίγο. Ακούστε, φαίνεται ότι χτυπήσατε φλέβα, δηλαδή κτηματολογικό, να το πω έτσι γενικά, έτσι, όχι τεχνοκρατικά, δασικό, ιδιοκτησιακό, φαίνεται ότι χτυπήσατε φλέβα. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Οι Ιταλοί πριν φύγουν, 3 Σεπτεμβρίου του 43, έγραψαν τη δημόσια περιουσία στη Φραγκισκανή Εκκλησία και έβγαλαν δάσος όλα τα χωράφια που τα είχαν αντιστασιακή. Και ήρθε το κράτος των Αθηνών το 48 και τα άφησε έτσι όπως οι Ιταλοί. Νέος κατακτητής, λέει εδώ ο ακροατής, σε σχέση με αυτό που περιγράφατε. Θα επιβεβαιώσω, κύριε Σαχίνη, αυτό, διότι το έκαναν νόμο της χώρας. Ποιοι άδειασαν την Ήπεθρο και είτε μετανάστευσαν είτε ήρθαν στα αστικά κέντρα? Αυτοί που εδιώκοντο, αυτοί που ανέβηκαν στα βουνά για να παίξουν τον εθνικό τους ρόλο από καθήκον αντίστασης προς τον κατακτητή, αυτοί οι οποίοι στη συνέχεια λόγω του εμφυλίου έπρεπε να εξονιστούν από κάθε παράταξη, εγώ δεν θα πω γιατί ναι. Έπαθαν όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτοί σήμερα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Τα θύματα δηλαδή του κράτους είναι
συνεχίζουν να παραμένουν θύματα και τους λένε θα μείνεις στην Αυστραλία, θα μείνεις στην Αμερική και μην διανοείσαι να έρθεις στην Ελλάδα να ξανακαλλιεργήσεις τα χωράφια σου. Υπάρχει μια ακριβής πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Υπάρχουν οι αεροφωτογραφίες του 40 και του 45 με έναν απλό νόμο. Αγωνίζομαι διότι βλέπω πού πηγαίνει η χώρα, όχι γιατί έχω κανένα ιδιαίτερο συμφέρον ως προς αυτό, να αλλάξει με ένα άρθρο ότι οτιδήποτε δείχνει ότι εκαλλιεργείτο ή ότι δεν ήταν δάσος το 1940 ή 45 από τις αεροφωτογραφίες αποδίδεται, διέπεται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας και τελειώνει. Για ακούστε εδώ, λέει άλλος φίλος, μέσα σε 3.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα Αττική ζει το 60% του πληθυσμού. Η Αττική είναι η μεγαλύτερη υδροκέφαλος Μητρόπολη στον κόσμο μετά τη Σεούλ. Άλλος, ο Δημήτρης. Μα κύριε Κοντογιώργη μου, οι δασικές υπηρεσίες ξέρετε γιατί υπάρχουν σήμερα. Αυτό δεν λέω γιατί δεν χρειάζεται να μου το πει. ακούστε το σχόλιο. Για να χαρακτηρίζουν. Πολλούνται με τη δίωξη της ιδιοκτησίας. Εάν δεν απελευθερωθεί η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, εάν δεν ακολουθηθεί αντίστροφη πολιτική από αυτή την παρασιτική πολιτική του ελλαδικού κράτους, δεν υπάρχει ελπίδα για τη χώρα. Όπως άδειασε η Ήπεθρος και δεν τις επιτρέπουν να ξαναζωντανέψει, έτσι θα αδειάσουν και τα αστικά κέντρα σε λίγο. Νικόλας, προς κέντρα το είναι κύριο... τροφοδότες άλλων χωρών. Ξέρουμε ότι άδειασε 1.000.000 Έλληνες, οι καλύτεροι σε μόρφωση κλπ. Πείτε μου, κύριε Σαχίνη, όλοι αυτοί με την κυρία Πρόεδρο, λυπάμαι που το λέω, δεν με απασχολεί η κυρία αυτή, αλλά όταν τη συμβουλεύει δημοσιογράφος που ήταν στα αζήτητα των εφημερίδων προηγουμένως, τι μπορεί να πει κανείς? Θα λύσουμε, λέει, το δημογραφικό με τη μετανάστευση. Ωραία, γιατί δεν πηγαίνουν όπως εστάλει ο Βενιζέλος στον Κάφκασο να φέρουν πίσω αυτούς που δεινοπαθούν και δεν έχουν ελπίδα στην Ουκρανία ή στην Νότια Ρωσία? Γιατί δεν θέλουν Έλληνες να έρθουν μέσα ως μετανάστες? Γιατί διώκουν τους Έλληνες και δεν βλέπουμε καμία ελπίδα? Θα ανέμενα από μια πολιτική πραγματικότητα να δουν τι θα κάνουν με τα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη, με τα σχολεία, τα οποία τα κατέχουν ως κατακτητές για να αναπαράγουν το προσωπικό τους και είναι υπερήφανοι γιατί στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Αυτή δεν είναι μια τραγωδία για τη χώρα, κύριε Σαχίνη? Λέει ο Νικόλας, θέλω να ακούτε και τους ακροατές, γιατί βλέπω εδώ, σπάσατε το σπυρί. Λέει ο Νικόλας, επειδή είμαι από τη Λευκάδα και εγώ, κύριε Κοντογιώργη, έτσι εξηγείται και η εγκατάλειψη των ελαιώνων κυριολεκτικά στο πουθενά. Ένα. Άλλος. Κύριε Κοντογιώργη, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά ακαδημαϊκοί να τα πούνε στο πολιτικό σύστημα και να μην τους αφήσουν να δρουν όπως δρουν, αφήνοντας και τους πολίτες στο σκοτάδι? Άλλος, πώς θα πείσουμε τους μεγαλύτερης γενιάς ότι μετά τα τελευταία 10 πλάς χρόνια ό,τι πιο αντικοινωνικό υπάρχει στον τόπο μας μας διαφεντεύει διαχρονικά και διώχνει τα παιδιά μας πιο μακριά από τον τόπο μας? Υπόψη σας, το μήνυμα αυτό είναι από το Ρότερνταμ. Σας τα έβαλα όλα μαζί. Ακούστε, όταν απαγορεύει κανείς στον αγρότη, στον Έλληνα, να καλλιεργήσει το χωράφι του που ήταν σε βαθμίδες σε μερικές εκατοντάδες μέτρα στα ορεινά, που είχε τη λεγόμενη φτενογή, ποιος θα υποστεί τις συνέπειες, κύριε Σαχίνη? Ο ελαιώνας. Ο ελαιώνας δεν θεωρείται ότι πρέπει να προστατευθεί. Προστατεύεται το πουρνάρι. Το πουρνάρι έχει αναδειχθεί στην Ελλάδα ιερό δέντρο, όπως οι Ινδοί έχουν αναδείξει την Αγελάδα. Λοιπόν, Ινδοί είμαστε κι εμείς με ομοιότητες Μέσης Ανατολής ή Αφρικανικής χώρας στο πολιτικό προσωπικό, προσέξτε. Διότι εγώ διαχωρίζω. Ο κύριος ακροατής μας αναφέρεται στους ακαδημαϊκούς. Με συγχωρείτε, γνωρίζει πέραν της μυθολογίας τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι ακαδημαϊκοί, ιδίως στις κοινωνικές επιστήμες και ιδίως εκείνοι που συναγελάζονται στις βαθμίδες της εξουσίας ανεξαρτήτως κομματικών παρατάξεων? Ό,τι χειρότερο έχει να αναδείξει η ελληνική κοινωνία. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα της ασχήμιας.
Η Ελλάδα του πολιτισμού υδραπετεύει από αηδία ή από ανάγκη ή μένει στα σπίτια της. Δυστυχώς, να καταλάβουμε ένα πράγμα. Οι πολίτες γνωρίζουν να μην περιμένουν άλλοι να πάρουν την πρωτοβουλία, να δείξουν πρόσωπο απέναντι σε αυτούς που τους θεωρούν δυνάστες τους. Και επιπλέον να αντιληφθούν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι εντελώς εχθρικό και ξένο σώμα προς τη χώρα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε το κράτος μας και να πάψουμε να είμαστε Ελλάδα. Σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα καλεί τους ομοίους του, καλεί ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο θα το υπηρετήσει και θα δακτυλοδεικτεί τη χώρα, κατηγορώντας την ότι είναι αντιδραστική, ενώ οι ίδιοι θεραπεύουν ό,τι εντέλλονται από τη διεθνή των αγορών και από τους εσωτερικούς τους εκπροσώπους, αυτούς που μιλάνε δακτυλοδεικτώντας ακριβώς την κοινωνία, μιλώντας για την τυραννία της πλειοψηφίας. Θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα ως εξής. Λέει η φίλη μας η Μαρία, δηλαδή κύριε Κοντογιώργη, είστε υπέρ των καταπατητών των ελληνικών δασών να γίνονται ιδιωτικές περιουσίες? Η απάντησή μου είναι ότι πρέπει να πάψει να σκέφτεται και να μιλάει με όρους ανοησίας. Ο καθένας να ανακτήσει την περιουσία του, να μπορεί να την καλλιεργεί, να την αναδεικνύει αυτή που είναι περιουσία του, που θα την αποδείξει ότι είναι. Παιδιά, περιουσία του λέει. Δεν λέει χήμα στο κύμα βγήκα πάνω μέσα στο δάσος και είπα είναι δικό μου. Όχι βεβαίως. Να μην μπερδευόμαστε. Αυτό το σύστημα είναι που αναδεικνύει τους καταπατητές. Άλλωστε τους καταπατητές τους... Δεν τους ακουμπά καν. Τους διακινεί το πολιτικό σύστημα και το κράτος αυτό, η δημόσια διοίκηση. Είναι αυτή που τους εκτρέφει. Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, θα πάμε στο διάλειμμα ως εξής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου λένε όλοι, πες στον κύριο Κοντογιώργη, και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Μήπως εδώ κολλάει να πει δύο λόγια για την υπέροχη έρευνα που έχει κάνει για το Σύνταγμα των Καλλιμνίων? Να πω βεβαίως. Αυτό είναι μια ομολογία, γιατί ξέρετε, 1890 τόσο, δηλαδή περίπου πάνω από μισό αιώνα αφότου δημιουργήθηκε αυτό το κράτος. Το Σύνταγμα των Καλλιμνίων λοιπόν είναι ένα σύνταγμα πλήρους δημοκρατίας, όπως ήταν τα περισσότερα κοινά, δηλαδή ο βίος υποεθνική κατοχή, γιατί το Βυζάντιο ήταν εν ζωή στην τουρκοκρατία. Είναι λοιπόν ένα σύνταγμα δημοκρατίας. Αυτός που καθορίζει τις πολιτικές της Καλλίμνου, είτε είναι στη Σπορτογκαλία είτε σε οτιδήποτε άλλο, είναι ο Δήμος. Και οι εκπρόσωποι του είναι σε άμεση αντιστοιχεία, δηλαδή εξάρτηση από τον Δήμο των Καλλιμνίων. Ερωτάτε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, το ίδιο σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλο τον ελληνικό χώρο και στη Μικρά Ασία. Και στη Σάμο, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό το καθεστώς, πώς αποδέχονται χωρίς ντροπή να τρέχουν πίσω από οποιονδήποτε ο οποίος τους παρουσιάζει ένα πρόγραμμα σήμερα με τη βεβαιότητα, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, ότι αύριο θα τους εξαπατήσει. Γιατί νομιμοποιούν και τρέχουν να δώσουν νομιμοποίηση στους καταπατητές της ψυχής, της ελευθερίας και της χώρας τους? Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Κοντογιώργη, μου λέει εδώ πολλής κόσμος, άρα για σας ιδιοκτησιακό, δημογραφικό είναι τα κλειδιά ακροτηριασμού της χώρας και μήπως τελικά η Ελλάδα είναι εκτός Ελλάδας, είναι τελειωμένη ιστορία η εντός Ελλάδας υπόθεση? Εάν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα ως χώρα θα πάψει να υπάρχει, θα είναι ενδεχομένως ως χώρος αλλά όχι ως χώρα, και αυτό έχει τεράστια σημασία, το έχω διακινήσει επί πολλά χρόνια, αλλά κανείς δεν θέλει να το δει με την ουσιαστική έννοια του όρου. Και εννοώ όχι στα τάξη της χώρας, αλλά οι άνθρωποι της κοινωνίας οι οποίοι θα έπρεπε να σκέφτονται με αυτούς τους όρους. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, κύριε Σαχίνη, για να δείτε την τραγωδία αυτής της πολιτικής. Είχα βρεθεί προ ολίγων ετών στην Κάρπαθο. Με είχαν καλέσει για μια εκδήλωση εκεί να μιλήσω. Πραγματικά
συγκλονίστηκα από την εικόνα εγκατάληψης. Ένα νησί που είναι, έχει τόση σημασία, στρατηγική σημασία, δεν λέω εθνική απλώς, για τη γεωπολιτική ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Θλίψη σας πιάνει και εάν το δείτε ως προς την εγκατάλειψη. Ο πληθυσμός του ήταν υπερτριπλάσιος όταν εισήλθε στην Ελλάδα. Τι συνέβη και αυτός ο πληθυσμός έφυγε? Οφείλεται στο ότι αναδιαρθρώθηκε η παραγωγική πραγματικότητα της χώρας? Είναι λάθος αυτό. Θα μπορούσε να έχει συμβεί, αλλά είναι λάθος να το διακινούμε. Εγκαταλείφθηκε η χώρα με τους όρους που σας είπα, και το δασικό είναι ένα από τα μέτρα που έλαβαν εναντίον της χώρας και της υπαίθρου. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά συμβολικά είναι αυτό που ενταφιάζει στο σύνολο. Εάν ψάξετε λοιπόν τι ήταν η Κάρπαθος εξ επόψεως καλλιεργιών, άρα ιδιοκτησίας, το 45, το 46 ή το 50 και τι είναι σήμερα, θα δείτε ότι ούτε στην αναλογία του πληθυσμού τα χωριά μόνο δεν είναι δασικά. Άρα όταν χαρακτηρίζει κάποιος κάτι δασικό, σημαίνει ότι το βγάζει από την πραγματικότητα της ζωής της χώρας, διότι στην Ελλάδα και το δάσος δεν θεωρείται ότι είναι μέρος της παραγωγικής ζωής της χώρας. Εάν πάτε, κύριε Σαχίνη, στην Πορτογαλία, θα δείτε τεράστιες εκτάσεις δασών από ευκαλύπτους, γιατί ο ευκάλυπτος υπηρετεί τη βαριά βιομηχανία του χαρτιού που παράγει η Πορτογαλία. Αλλά εάν χρειαστεί να αλλάξει η παραγωγική πραγματικότητα μιας έκτασης, μιας ιδιοκτησίας, δεν θα του πούν ότι δάσος εσαΐ δάσος. Το ίδιο θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία και αλλού. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν το μεν δάσος είναι κάτι το ασαφές, δεν προσδιορίστηκε ποτέ, δεν προσδιορίστηκε ποτέ ο ρόλος του. Η δε έννοια της δασικής έκτασης είναι η πονηρά σκέψη των ανθρώπων να δημεύσουν και την ιδιωτική περιουσία η οποία δεν καλλιεργήθηκε για κάποια χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι μια ανομαλία σκέψης, αλλά που έχει όμως ρητό και σαφή σκοπό, να μην επιτρέψει στον νέο Έλληνα να επιστρέψει στην πατρίδα του, να μην επιτρέψει σε οποιονδήποτε πληθυσμό της χώρας να ανασυγκροτηθεί με όρους νέων καλλιεργιών, νέων δραστηριοτήτων, και αναγκάζεται να, εδώ ακριβώς είναι το άλλο σκέλος, να κάνει τις πολιτικές πελατειακού τύπου συναλλαγές με την πολιτική ή να δωροδοκεί το περίφημο λαδόσιμο τις αρμόδιες υπηρεσίες για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα της χώρας. Το βλέπουμε, μην πάμε μακριά, το βλέπουμε τι γίνεται με τη διαχείριση της πανδημίας και των εμβολίων, το βλέπουμε τι γίνεται και με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, όταν τους δίνει την εξουσία να υπογράψουν εν λευκό ό,τι τους αρέσει στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, εγώ δεν θα πω αν είναι καλό ή όχι, έχω γράψει σχετικά και επομένως μπορεί να τα αναζητήσει κανείς, αλλά όταν τους δίνεις την απόλυτη αρμοδιότητα, τι νόημα έχει να πας εκ των υστέρων να κάνεις συλλαλητήρια, αφού ξέρεις ότι τον εξουσιοδότησες να σε πουλήσει? Και αντί να ασχοληθούν με το ζήτημα της υπαγωγής του πολιτικού προσωπικού στη δικαιοσύνη, όπως κάθε πολίτης, ασχολούνται με το αν διέπραξαν εσχάτη προδοσία ή όχι. Ανοησίες δηλαδή, που τους δίνει ακριβώς την πλήρη νομιμοποίηση. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τα ελληνοτουρκικά. Ποιος αποφασίζει, ποιος δίνει την αρμοδιότητα σε έναν άνθρωπο που λέγεται πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, να αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ποια θα είναι η σχέση μας, τι θα εκχωρήσει και τι δεν θα εκχωρήσει, ποια θα είναι η ατζέντα των συνομιλιών με την Τουρκία, ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί? Πείτε μου κάτι. Κάποιοι μιλάνε για το ότι η Ελλάδα δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στους συσχετισμούς με την Τουρκία. Το είχε όμως το παρελθόν. Ας μας απαντήσουν γιατί ο Ερντογκάν μέσα σε 10-15 χρόνια έκανε την Τουρκία μία περιφερειακή δύναμη και
στην η Ελλάδα λαιλατήθηκε. Ζήτησε κανείς από τη δικαιοσύνη μέχρι τον τελευταίο πολίτη να απολογηθούν αυτοί και να έχουν την όμιμη τιμωρία για αυτό το οποίο διέπραξαν? Ποιος διέπραξε την λαιλασία της χώρας? Ποιος την έφερε σε αυτή την αδυναμία η οποία βρίσκεται? Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συνηθίζουμε να στέλνουμε το λογαριασμό που δημιουργούμε εμείς εδώ μέσα, δηλαδή η άρχουσα τάξη, στους ξένους για να εκτρέψουμε τις σκέψεις των Ελλήνων προς και τη δαιμονοποίηση των ξένων. Ας μας πούν λοιπόν, ζητήθηκαν ευθύνες όχι μόνο για τιμωρητικούς λόγους, αλλά για να μην το ξαναδιαπράξουν. Πώς θα διαμαρτυρηθούν μεθαύριο για τη όποια συμφωνία στα ελληνοτουρκικά, όταν δεν διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυτη εξουσιοδότηση, κυρίως όμως για την εγκατάληψη του Αιγαίου και των νησιών του Αιγαίου? Ποιος ευθύνεται που είναι τόσα ακατοίκητα νησιά στο Αιγαίο για να δίνουν επιχείρημα στην Τουρκία? Ποιος ευθύνεται για την απομείωση των πληθυσμών? Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ας μας πούν λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από το ζήτημα των ευθυνών, άρα από το πολιτικό σύστημα που έχουμε, το οποίο δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα. Και όχι να διαμαρτυρόμαστε για τα πεπραγμένα τους εκ των υστέρων όταν τα βρίσκουμε μπροστά μας. Λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης: κύριε Κοντογιώργη, κάποτε είχε κατοίκους η Σαρία, η Σύρνα και η Αρμαθιά το 48, και άλλος φίλος από τη Σουηδία λέει: αυτά που λέει ο κύριος Κοντογιώργης ισχύουν και εδώ στη Σουηδία. Όλες οι ιδιωτικές εκτάσεις είναι γεμάτες δέντρα που αναπαράγουν. Βεβαίως. Μάλιστα. Το δάσος δεν είναι μια αφηρημένη υπόθεση που απλώς τη βλέπουμε από μακριά. Είναι μέρος του παραγωγικού και του κοινωνικού ιστού της χώρας. Αλλιώς δεν είναι δάσος. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο Φεγγάρι, κύριε Σαχίνη. Το Φεγγάρι έχει άλλο λόγο και άλλο ρόλο. Μας ενδιαφέρει λοιπόν οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα να είναι αυτό που είναι. Πώς εξηγείτε ότι δεν ετίθετο ζήτημα περιβάλλοντος πριν από τον πόλεμο και με τον πολλαπλάσιο πληθυσμό που είχε η Ήπεθρος, και σήμερα τίθεται ζήτημα περιβάλλοντος όταν καταγίνονται από 70% καλλιεργήσιμης γης, που με τα χέρια τους οι άνθρωποι έκαναν την πέτρα χώμα και σήμερα πάνε να τους την πάρουν στο όνομα του περιβάλλοντος? Λέει ο φίλος ο Χρήστος: εγώ κύριε Κοντογιώργη θέλω να καταλάβω, επειδή ακούω σενάρια και μάλιστα εμφανίζονται και καινούργια πολιτικά σχήματα, εγώ καταλαβαίνω, λέει, ότι μάλλον πάμε για πρόωρες εκλογές με το σύστημα της απλής. Θέλω να καταλάβω πώς βάζεις τέλος σε αυτό που περιγράψατε, την ιδιότυπη πόλη κράτος των Αθηνών που καταδυναστεύει όλη τη χώρα και το ίδιο το λεκανοπέδιο. Πώς? Μόνο με την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό προσωπικό δεν θα αλλάξει, κύριε Σαχίνη. Τα ίδια θα κάνει όποιος και να έρθει. Θα σταθμίζουμε και θα λέμε, εάν ο ένας είναι από τα καταγόγια της πιο σκοτεινής πλευράς της κομματοκρατίας, που είναι τα πανεπιστήμια, οι παρατάξεις των πανεπιστημίων, ή ο άλλος θα είναι από αστική οικογένεια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό όμως. Μας ενδιαφέρει η πολιτική, και η πολιτική είναι ενιαία δυστυχώς. Το ερώτημα είναι, γιατί κάποιοι στην αρχή ξεκίνησαν να μιλάνε για αποκέντρωση. Mm. Κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα δεν γίνονται πια από το κέντρο, εδώ μάλλον τα περισσότερα. Εδώ γίνονται τα μεγάλα σκάνδαλα. Τα μικρά σκάνδαλα, αλλά σε μεγάλο πλήθος, γίνονται στην περιφέρεια και δει από τους μικρούς δήμους. Ποιος ελέγχει τι θα γίνει? Καλά, τώρα με την πανδημία δεν ελέγχεις τίποτα. Όλα είναι, λέω, πανδημίας, αφήστε το. Και πριν, όταν φτιάχνουν γήπεδο και παιδικό σταθμό σε χωριό 2 κατοίκων, τι σημαίνει, κύριε Σαχίνη? Ποιος τον ελέγχει αυτόν? Και εάν τον προλάβεις, μήπως πρέπει να πάει και φυλακή ο άνθρωπος αυτός ή να πληρώσει από την τσέπη του τη ζημιά που προκάλεσε? Ποιος το προβλέπει αυτό? Κανείς. Αναφερθήκατε στην απλή αναλογική. Προσέξτε. Έχω πει ότι εάν θέλουμε να αλλάξει έστω σε αυτό το σύστημα η σχέση μεταξύ Βουλής και κυβέρνησης, και να μην είναι η Βουλή ένα απλώς νομιμοποιητικό, δηλαδή υπογραφής, 300 που βάζουν την υπογραφή τους σε ό,τι τους λέει ο αρχηγός, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος.
η κυβέρνηση να φτιάχνεται από την όποια σχετική ή απόλυτη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος και όχι από την φαλκιδευμένη πλειοψηφία της Βουλής. Αλλά η απλή αναλογική τι σημαίνει? Γιατί επειδή τη διακινεί η αριστερά που δεν είχε ηγεμονεύουσα εκλογική θέση και ήθελε ακριβώς να βρει ρόλο στα πράγματα, νομίζουμε ότι με την απλή αναλογική αντιπροσωπεύεται καλύτερα το εκλογικό σώμα. Λάθος. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει απλή αναλογική και ενισχυμένη αναλογική. Αυτή είναι η αντιστροφή στα αριστημένα μυαλά της πολιτικής. Η αναλογική είναι απλώς αναλογική. Δεν χρειάζεται το απλή, ο επιθετικός προσδιορισμός. Η ενισχυμένη αναλογική, αν το δεχθούμε έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι πιο αναλογική από την αλλογή, από την απλή αναλογική. Λοιπόν, δεν είναι. Αλλά ας δούμε την ουσία. Με την απλή αναλογική μπορεί να φτιάξουν κυβέρνηση μια σειρά από γκρουπούσκαλα που αντιπροσωπεύουν το 5, το 6, το 3% και να υπερφαλαγγίσουν τη βούληση της κοινωνίας που ήθελε μια άλλη πλειοψηφία. Μισό λεπτό. Αν όμως είναι αναλογική, δεν θα πω εγώ απλή ενισχυμένη, σημαίνει κάθε πολίτης έχει την ίδια βαρύτητα ψήφου. Αν αποφασίσουμε λοιπόν οι 50-1 ότι θέλουμε τον Κοντογιώργη και όχι οι υπόλοιποι 49 πλάς θέλουν την Κατερίνα, τον Γιώργο, τον Τάδε, δεν είναι η ουσία και η πεμπτουσία? Γιατί η δική μου ψήφος δηλαδή να αξίζει περισσότερο από τη δική σας λογική, αν πάω σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα? Η αναλογική μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μια ενιαία εκλογική περιφέρεια που να είναι η επικράτεια. Μάλιστα. Είτε σε κατακαιρματισμό ένας βουλευτής αναεκλογική περιφέρεια. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον τρόπο που εφαρμόζεται. Μάλιστα. Εννοώ ως προς τον τρόπο υπολογισμού της εκλογής των βουλευτών. Σαφές αυτό που λέτε τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα. Πώς θα σχηματίσουμε κυβερνήσεις, μιλάμε τώρα για μέσα στο σύστημα, έτσι, που οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να κυβερνάνε και νομοθετικό υποτιθέμενο σώμα, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να νομοθετεί. Αλλά το ερώτημα αυτό μας εκτρέπει από τη βασική λογική που δημιουργεί τα προβλήματα στη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι είτε απλή, είτε ενισχυμένη, είτε όποια αναλογική έχει ως περιεχόμενο μία ψήφο η οποία το μοναδικό σκοπό που μπορεί να εκπληρώσει είναι να εκλέξει τον επόμενο μονάρχη. Με άλλα λόγια, να πάμε πάλι στα ίδια με άλλο πρόσωπο. Άρα λοιπόν έχει καμιά σημασία το αν θα γίνουν εκλογές για να μπορέσουν να φτιάξουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και να μην είναι απαγιδευμένοι όπως το 89 με τη λεγόμενη απλή αναλογική, ώστε να διαιτητεύουν τα διάφορα γκροπούσκουλα τα οποία δεν λειτουργούν καν ως κόμματα μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι στην περίπτωσή μας, εάν μπούμε στο δίλημα εκλογές με απλή ή όποια αναλογική, παγιδευόμαστε στο διατακτικό της κομματοκρατίας που μας βάζει στο δίλημα αν θα βγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Γεννηματά, ο Κουτσούμπας, ο Βαρουφάκης. Ας τους βάλουμε στο ζύγι λοιπόν αυτούς για να καταλάβουμε ότι όποιος και να βγει είναι πολύ ελαφρύτερη από τον κοινό πολίτη που είναι αγρότης σε μια αγροτική περιοχή, διότι εκείνος εάν ερωτηθεί τι πρέπει να γίνει θα σκεφτεί εθνικά, δηλαδή για το σύνολο της επικράτειας. Αυτοί θα σκεφτούν το ίδιο συμφέρον και τα συμφέροντα των γκρουπούσκουλων που τους ακολουθούν και τους ενισχύουν στη δημοσιότητα και σε άλλα ζητήματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα λοιπόν. Μην παγιδευόμαστε στα διλήμματα που μας θέτει η κομματοκρατία, αλλά να σταθούμε απέναντι και να αξιώσουμε μια άλλη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Λέει ο φίλος ο Βαλάντης εδώ, η ανακλητότητα θα είχε ένα ρόλο εδώ, κύριε Κοντογιώργη? Για να υπάρξει ανακλητότητα ή προσφυγή στη δικαιοσύνη του πολιτικού ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει η κοινωνία να έχει θέσμηση δήμου, δηλαδή θεσμού της πολιτείας. Ποιος θα τον ανακαλέσει? Κάποιος θεσμός,
αυτός ο θεσμός δεν μπορεί να είναι η Βουλή. Έχει την ανακλητότητα η Βουλή σήμερα, αλλά δεν έχει κανένα ρόλο, γιατί η Βουλή είναι όργανο του κόμματος που κυβερνάει. Το θέμα είναι η κοινωνία να έχει τη δυνατότητα της ανακλητότητας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία έστω καταλάχιστον προσομοίωση σε ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα. Κάποτε πρέπει, κύριε Σαχίνη, ο κόσμος να αντιληφθεί ότι το σύστημά μας είναι μία απλώς εκλόγιμη και με φαλκιδευμένα χαρτιά, μάλιστα μοναρχία. Ένας κυβερνάει, είναι εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός σκέφτεται τι θα κάνει μαζί με την παρέα του, αυτός αποφασίζει και εμείς είμαστε ιδιώτες που υφιστάμαστε τις συνέπειες. Εάν δεν αντιληφθούμε αυτό, δεν θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Και ένας μόνος τρόπος για να μπορέσει η κοινωνία να έχει ρόλο στα πράγματα και να καθορίζει τις εξελίξεις, άρα το μείγμα των πολιτικών που θα ακολουθηθεί, είναι να έχει θεσμική παρουσία. Άρα λοιπόν κατελάχιστον να αξιώσει αντιπροσώπευση. Θα επανέλθω λοιπόν στο μεγάλο ζήτημα, διότι πρέπει κάποτε να λέμε τα πράγματα και με το όνομά της. Η κυρία Πρόεδρος είναι νομικός. Δεν γνωρίζει ποια είναι η ιδιότητα της αντιπροσώπευσης, άρα του εντολέα και εντολοδόχου. Δεν γνωρίζει ότι εάν εγώ αναθέσω σε κάποιον να μου πουλήσει το σπίτι, εγώ θα καθορίσω το τίμημα, θα συμφωνήσω, εγώ θα αποφασίσω αν θα πουληθεί, πότε θα πουληθεί, εάν μου φέρει πελάτη ο εντολοδόχος μου, εγώ θα αποφασίσω και όχι αυτός τι θα κάνει τα χρήματα που θα εισπράξει. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει αυτή η κυρία ότι δεν έχει καμία αντιπροσωπευτική σχέση και ότι αποφασίζει ό,τι της αρέσει και μάλιστα ως ξένο σώμα με ξένες σκέψεις έναντι της κοινωνίας. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, κύριε Σαχίνη. Λάβει η κοινωνία αυτό που ξέρουν οι πονηρές αυτές σκέψεις των πολιτικών που μας κυβερνάνε, δηλαδή ότι το σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Και είναι απάτη να μιλάμε για πρόεδρο της δημοκρατίας. Είναι πρόεδρος της πολιτείας. Ο Καποδίστριας μίλαγε για πολιτεία, γιατί ήξερε ότι η πολιτεία χωρούσε για όλα τα πολιτικά συστήματα. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόεδρο δημοκρατίας και στην περίοδο της Χούντας πρόεδρος δημοκρατίας ελέγχεται ο χουντικός πρόεδρος και στην Βόρεια Κορέα πρόεδρος και κορεατική δημοκρατία λέγεται. Πότε θα τελειώσει αυτή η εξαπάτηση του κόσμου, αλλά και πότε ο κόσμος θα θέλει να εξαπατάται και δεν θα εγείρει αυτά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στη ζωή του. Το ίδιο μείγμα πολιτικής στα δημοσιονομικά, στα οικονομικά, στα δασικά και σε άλλα θα είχαμε εάν έπρεπε οι οποιασδήποτε πολιτικές των πολιτικών να έχουν τουλάχιστον τη συνένεση, ένα ναι της κοινωνίας. Και δεν μιλάω για δημοψηφίσματα, μην χαμογελούν όλοι αυτοί που με την λεγόμενη αμεσοδημοκρατία δίνουν ασυλία και νομιμοποίηση στην παρούσα εκλόγιμη μοναρχία. Μιλάω για καθημερινό θεσμό της πολιτείας. Γιώργος Κοντογιώρης, δεν έχετε παράπονο? Έχετε παράπονο, θέλατε κι άλλο. Σας είπα, δεν γίνεται κάθε στιγμή και ώρα. Νομίζω όμως ότι σήμερα ακούσαμε πάρα πολλά και κυρίως βλέπω εδώ πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή τη συζήτηση που εδώ όμως πρέπει να διακοπεί για λόγους ραδιοφωνικού χρόνου και μόνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, αλλά μία παράκληση και έκκληση σε όσους μας ακούνε. Να σκέφτονται, να διερωτώνται και κυρίως να ψάχνουν και να διαβάζουν περισσότερα από αυτά που ακούνε. Όχι να μένουν σε αυτά και στις βεβαιότητες ότι τα ξέρουν. Να σκέφτονται σε βάθος και με κριτική ματιά, αλλά και με πρόταση. Όχι μόνο με άρνηση σκέψης. Ειλικρινά σας ευχαριστώ, κύριε Κοντογιώργη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ εγώ.